Μου αρέσει να μιλάμε έτσι με όρους πιάτσας, οπότε θα μιλήσουμε με όρους πιάτσας. Για να καλύψω μια θέση εργασίας εγώ στην εταιρεία μου, αφού διαβάσω τα βιογραφικά των υποψηφίων, τους περνάω από 40 κύμα σε συνέντευξη για να είμαι βέβαιος ότι το value for money θα είναι το μέγιστο που θα πάρω. Αντώνη, εσύ εκλέγεσαι από τα 26 βουλευτής, πληρώνεσαι από εμάς, οπότε είμαι και εγώ εργοδότης στο βαθμό που μου αναλογεί, όπως είμαστε όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι που πληρώνουμε φόρους, εκ των οποίων φόρων πηγάζει και ο δικός σου μισθός. Όλοι εμείς εδώ μέσα πληρώνουμε φόρους και πληρώνεσαι. Σε θεωρώ λοιπόν εργαζόμενό μου, ο οποίος τώρα ζητάει προαγωγή και θέλει να τον κάνουμε διευθυντή της εταιρείας μας. Στην πρώτη ερώτηση που έκανε ο Νίκος, είπες ότι δικαιούσε να διοικήσεις. Δεν δικαιούσε. Πιστεύεις ότι αξίζεις. Δεν είπα αυτό. Είπες δικαιούσε. Όχι. Μπορούμε δικαιούμε να έχω αυτήν την άποψη, είπα. Ότι θέλω να κάνουμε σαν παράταξη πιστεύεις ότι την αναγέννηση λοιπόν, του τόπου. Πιστεύεις ότι αξίζεται, δεν δικαιούστε, θα το δείξει η ιστορία αυτό. Πιστεύεις ότι αξίζεται και να το διοικήσετε. Το είπα, γιατί έχουμε συγκεκριμένο πάμε πρόγραμμα λοιπόν, και γιατί έχουμε... χρόνος... είμαστε κοντά στην Ευρώπη που αλλάζει, αυτό εξήγησα. Βάσει βιογραφικού, έχεις κάνει οικονομικά και μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλο αυτό θα το διαβάσετε. Όχι, πολύ γρήγορα. Θα φύγω εγώ, άμα το διαβάσετε. Φύγε, φύγε, θα το κάνουμε γρήγορα. Ελάτε, παρακαλώ. Έχεις μια ίδρυση κόμματος, το οποίο πήγε τελικά άπατα. Τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και άλλη μια πρόσφατη θέση εργασίας που ζήτησε στη διεύθυνση και σου δόθηκε. Σου ανατέθηκε ένα κόμμα με 33,5% το 2009 και σε 2,5 χρόνια το έκανες 3 κομμάτια και το πήγες στο 20%. Το βιογραφικό σου, Αντώνη, δεν το θεωρώ καλό για να σου αναθέσω διοίκηση κόμματος, πόσο μάλλον τη διοίκηση της πατρίδας μου, που είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και πολύπλοκο. Ποιες εταιρείες έχεις διευθύνει που να έχουν πάει σε μια πορεία ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα της καριέρας σου? Και το δεύτερο είναι, ποιες άλλες αρετές θεωρείς ότι έχεις που να εγγυώνται την επιτυχία στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας? Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.